Pod.gr Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast και σήμερα θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο σε μια κουβέντα και μια σκέψη και μια πληροφορία που έρχεται και ξαναέρχεται σχεδόν σε κάθε μας συζήτηση σε αυτή τη σειρά επεισοδίων podcast όπου μιλάμε για τη μουσική χωρίς απαραίτητα πολύ να ακούμε μουσική, μπορεί να παίζουμε μουσική. Θέλω να σταθούμε λοιπόν σήμερα στο ρυθμό. Να σταθούμε σε αυτό το πολύ βασικό συστατικό της μουσικής. Και σήμερα έχω καλέσει έναν από τους καλύτερους ντράμερ, μπορώ να πω, και μετά θα πούμε τι είναι ντράμερ και τι κρουστός, έναν από τους καλύτερους μουσικούς που σίγουρα έχετε συναντήσει, έχετε απολαύσει σε κάποια μουσική σκηνή, σε κάποια παράσταση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει drums συνοδεύοντας πολλούς καλλιτέχνες μας αλλά είναι και ένας άνθρωπος, ένας δάσκαλος που διδάσκει το ρυθμό και διδάσκει drums εδώ και αρκετά χρόνια Στη μουσική σχολή στο Διο Νάκα. Το Διο Φίλου Πώ Νακα. Καλώ τον, Ηλία Δουμάνη. Ε, Γεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Πάρα πολύ και εγώ, Ηλία. Ναι, να λοιπόν, σε καλά. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Και πολύ χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αριθμό. Ναι, αυτό. Ναι. Και μάλιστα <laughs> με σένα. Ναι, Μπορώ ναι, να σε πω καλά. ότι είσαι ένα από του ανθρώπου. Ξέρει πολύ μουσική. Λέμε πω πω είμαι κουρδισμένο τώρα. Που κουρδισμένο τι θα πει, Ότι όταν βλέπει κάποιον να κουνάει χέρια λίγο έτσι και είναι σαν να παίζει μουσική με τον τρόπο του, αυτό λέμε. Τώρα είναι κουρδισμένο εδώ. Εσύ είσαι κουρδισμένο συνέχεια, ε, αισθάνομαι Εγώ μάλλον είχα πέσει τη μαρμίτα. Όταν ήμουν ένα μικρό και μετά εμούμηνε. <laughs> Εντάξει, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το πράγμα mm -hmm. και με την εκπαίδευση όπως είπε, αλλά και με τα lives και με συνεργάτε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έχω κάνει διάφορα πράγματα και συνεχίζω να κάνω. Mm. Γιατί νομίζω τελικά, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι και επιλογή ζωή, α πούμε. Mm. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, δεν μπορεί να πει: Ξέρει, Μ' αρέσει, δεν μου αρέσει. Γίνεται ζωή σου, τέλο. Μαθαίνει να ζει με αυτό το πράγμα. Μια όμω και ήρθε έτσι σε αυτό, κατευθείαν ξέρει την ουσία δηλαδή των το πραγματών. Θε να κάνουμε μια αναδρομή πίσω, να μα πει πώ ξεκίνησε. Αμέ, πολύ ευχαρίστω. Πιτσυρικά, γύρω στα 12-13. Mm -hmm. Πάντα θαύμασα, βλέποντα διάφορα γκρούπ, α πούμε, θαύμασα τον τραπέζα. Mm. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή πήγα και είδα μια συναυλία με ένα group, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το όργανο που μου ταιριάζει και πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Mm. Και αποφάσισα, το πήρα επάνω μου Του το στείλω ότι, OK, πρέπει να το κάνω. Πιο πριν είχε επαφή με τη μουσική παίζοντα κάποιο άλλο όργανο. Το μουσικό. πρώτο μου όργανο μουσικό ήταν φλάουτ. Mm. Παίζοντα τη φιλαρμονική τη Νέα Ιωνία, γιατί κείμενο. Mm. Λοιπόν, μετά δεν μου έκανε αυτό, ρε, παιδί μου εντάξει. Μόλι είδα λοιπόν τα τραμ και είδα και αυτό το συγκρότημα, είπα αυτό θα κάνω. Ποιο είναι το συγκρότημα, Το δηλαδή. συγκρότημα ήταν ένα τυχαίο συγκρότημα σε ένα ξενοδοχείο που έπαιζε στο Πόρτο Χέλι, mm -hmm. που έτυχε να βρεθώ εγώ εκεί πέρα και πήγα στο live αυτό και εντυπωσιάστηκα. Γνώρισα τα παιδιά και κάποια στιγμή γνώριζα και τον τράμερ και του λέω σε παρακαλώ, άκου μια ιστορία εδώ. Ψάχνω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και μου λέει έχω ένα σετ, αν σε ενδιαφέρει να πουλήσω. Του λέω να σου πω, θέλω να το αγοράσω λέει, οκ, okay. πού μένεις, του λέω. Εγώ έμενα στην Νέα Γενία, αυτός έμεινε στον Πειραιά. Γιατί με έτσι στον Πειραιά. Ναι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή με τρένο, λοιπόν, μαζεύω τα φιλαράκια και φεύγουμε τρία άτομα, τέσσερα, και χαλεύουμε στον Πειραιά και παίρνουμε τα ντραμπς στα χέρια ο καθένα και τα, τα, τα ανεβάζαμε με το τρένο mm, στη στην Νέα Ιωνία. Mm. Πολλέ εμπειρίε τέτοιε, μετά άρχισα να δώσω σε συγκροτήματα, σιγά σιγά, μέχρι κάποια στιγμή που αισθάνθηκα ότι πρέπει να βγάζω και λεφτά. Ναι, αλλά πρώτα, πριν πάμε εκεί, ναι. πού πήγε να μάθει. Κοίταξε να δει. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε καμιά πληροφορία mm. πίσω από αυτό το όργανο. Mm. Δηλαδή, η πληροφορία ερχόταν από στόμα σε στόμα. Mm. Δεν υπήρχε τότε το YouTube, α πούμε. Μπορούσε να δει κάποια. Και μέρα. ακόμη και στα οδεία δεν δίδασκαν. Δεν υπήρχε. Mm. Ω drum set δεν υπήρχε αυτό mm. το όργανο, α πούμε. Τέλο πάντων, μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή όχι πολλά, γύρω στα 17 μου, γνωρίζω έναν τύπο ο οποίο είχε έρθει από Μπέρκλι και έκανε ιδιαίτερα. Mm. Παίρνω την πληροφορία από κάτι φιλαράκι, α πούμε, και πάω και του λέω: Θέλω να κάνω μαθήματα. Και ήταν τα πρώτα μαθήματα που έκανα. Κάτσε κάνω δύο χρόνια. Μέχρι τότε μελετούσε μόνο. Μολο... Έτσι? Ναι, μελετούσα μόνο. Ναι. Δηλαδή, κάνοντα transcription, δηλαδή προσπαθώντα ναι, να δηλαδή. βγάλω αυτό που ακούω. Ας πούμε. Ναι, ναι. Το οποίο είναι σχολεία αυτό, έχει υπόψη. Βέβαια. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθεί να, ναι. να αντιγράψει αυτό το πράγμα που ακού. Και άρχισα σιγά-σιγά να παίζω τελικά. Αυτό το πράγμα ότι έχει και απίχυση. Δηλαδή, άρεσε στον κόσμο που ήταν εκεί και με έβλεπε να παίζω. Κοντά δηλαδή, σου. Ναι. Γουστάρανε, α πούμε. Ναι. Λοιπόν, σιγά, 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 σιγά. σιγά. Του συνόδευες με κρουστά αυτοσχέδια, ίσω την ώρα του. Όχι, τραμψέ έπαιζε. Θέλω να πω σε μια οικογενειακή γιορτή που κάποτε, ξέρει, θα γινόταν και κάποτε τραγουδούσαμε. Ναι, ναι. ναι. Εκεί λοιπόν μπορεί να του συνόδευε εσύ με ένα αριθμό. Ναι, κοίταξε. Εγώ επειδή προέρχομαι μια rock Mm. Αυτά μου φαινόντουσαν λιγάκι φλούφλικα. <laughs> Εγώ ήθελα <laughs> πιο heavy πράγματα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Το πιο heavy για μένα ήταν να πάμε να πίσω σε ένα υπόγειο. Μάλιστα. Καταλάβες. Οπότε του έβαζε να σε ακούνε mm. με έναν τρόπο και του άρεσε αυτό Κοίτας, που έκανε. Κοίταξε, παίζαμε σε υπόγεια και ναι. τότε εκείνη την περίοδο μαζευόντουσαν στα υπόγεια παρέε. Ναι. Δηλαδή κάτι σαν πάρτι, α πούμε. Ναι, ναι. Με αγνή προσέγγιση, μην φαντάζεσαι. Ναι. Δηλαδή πολύ Μουσική, αγνή. να μουσική, ναι, μουσική. Ναι, ναι, ναι. Και αντιπέραν και κάνα ποτάκι, α πούμε. Αλλά αυτά γινόντουσαν το πρωί. Δεν mm. βράδυ. Mm. Αυτό με ενδιαφέρε εμένα. Και μετά άρχισα σιγά-σιγά να ασχολούμαι. Επαγγελματικά. Πιο επαγγελματικά και αυτοσχέδια με την έννοια του τζαμ, δηλαδή του να βρεθούμε χωρίς προετοιμασία και να παίξουμε. Αυτό ήταν τότε μέσα στο δικό μου το μυαλό, φάνταζε λίγο επιστημονική φαντασία. Γιατί δεν είχα κανένα κονέ, δεν ήξερα κανένα mm. στον επαγγελματικό χώρο. Κάπου πήρα μια πληροφορία ότι υπάρχουν κάποια γραφεία. Εκεί πίσω από την Ομόνια, τα οποία αυτά τα γραφεία δίνουν διάφορε δουλειέ σε διάφορα σημεία τη Ελλάδο. Δηλαδή, όχι μόνο στην Αθήνα. Έβρεση, έβρεση. Ατζέντιδε. Ατζέντιδε συγκεκριμένα για τη δουλειά αυτή. Ε, συγκεκριμένα για τη δουλειά mm. ακριβώ. Παίρνω το τρένο, λοιπόν, κατεβαίνω κάτω και λέω Γεια σα, είμαι ντράμερ και ψάχνω για τη δουλειά. Mm. Πήγα σε 4-5, κάποιο, α πούμε, μου λέει Καλά, άφησε το τηλέφωνο σου. Mm. Την άλλη μέρα μου πίνει και μου λέει Θέλει να δουλέψει το Αίγιο. Δεν θέλω. Μου λέει OK. Θα πάρει το τη λεωφορείο ή θα πας στο ήλιο και θα σε περιμένουν εκεί πέρα να σου πούνε. Ναι. Σε ποιο μαγαζί θα δουλέψει. Ούτε ήξερε τίποτα. Δεν ήξερα τίποτα. Ούτε φίλοι. τι ρεπερτόριο έτσι. Τίποτα. Φίλοι. Και τι ήταν. Ε? Και δεν είχα ξαναδούλε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, το μαγαζί αυτό λεγόταν Παραπέντε. Mm -hmm. Μόνο mm -hmm. <laughs> ο τίτλο του μαγαζίου τα Καταλαβαίνει τώρα. <laughs> 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 Λίγο πριν δηλαδή. Τι <laughs> <laughs> Έπαιζε, Εκεί πάω και βρίσκω κάποιου μουσικού καμμένου. Δηλαδή, και εσύ τώρα. Ναι, ρε, πώ το μεταξύ Οι καμένους με ποια είναι. Ήταν σε ένα παράλληλο σύμπαν σε σχέση με εμένα. Δηλαδή δεν λέω για καλό ή κακό, ήταν σε παράλληλο σύμπαν. Ήταν δύο άτομα, ένα μπουζουξή και ένα ακορτενίστα, οι οποίοι ζούσαν σε ένα μικρό κοσμοδικό του. Όπω mm. και εγώ στο δικό μου βέβαια. Αλλά είναι παράλληλο mm. σύμπαν. Ναι. Τέλο πάντων και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Μου λέει ξέρει κομμάτια, λέω κάποια έχω ακούσει. Και μου λέγανε μόνο ότι οι ρυθμού θα παίξουν. Τώρα θα παίξουν με τώρα θα παίξουν με θέλει. Αυτά όμω τα έπαιζε εσύ. Τα αυτά τα έπαιζα. Τα είχε μάθει. Ναι, ε? τα είχα ακούσει και τα είχα βγάλει. Αλλά δεν είχα ρεπερτόριο. Ναι. Τέλο πάντων δεν άντεξα. <laughs> <laughs> δηλαδή αλλιώ το φανταζόμουν, αλλιώ μου βγήκε. Και μετά τη μια εβδομάδα τη λέω παιδιά, λέω να την κάνω εγώ. Και έφυγα. Και μετά συνειδητοποίησα ότι για να αλλάξει το επίπεδο εργασία πρέπει να κάτσω να δουλέψω εγώ. Λοιπόν, άρχισα να προσεγγίζω σε δουλειέ που χρειαζόταν περισσότερε πληροφορίε, όπω να μάθω να διαβάζω. Mm. Μουσική. Α, δεν ήξερε. Όχι. 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 Οπότε κάθισα και μελέτησα, πήγα mm. σε οδείο, πήγα στο ελληνικό οδείο, γράφτηκα κάνοντα και πιάνο. Ναι, αναγκαστικά για να κάνει τη θεωρία. Ακριβώ, για να κάνει τη θεωρία. Και Γιατί πιάνο. εκεί πάλι κρουστά δεν μπορούσε να κάνει. Εκτό και αν έκανε κλασικά ε, κρουστά. Εκτός, εκεί. πράγμα που δεν με ενδιαφέρε. Δεν σε ενδιαφέρε. Ναι ναι. ναι, ναι. Γράφτηκα όμω πιάνο και θεωρητικά, κάθισα τρία χρόνια σε αυτό το οδείο, στο ελληνικό οδείο και μετά άνοιξαν τα φώτα. Διεκδίκησα άλλε δουλειέ και πραγματικά τι κέρδισα αυτέ τι δουλειέ. Και δούλεψα σε όλα τα καλά μαγαζιά τη εποχή εκείνη. Δύο γέννηδε, ομπερόχ και διάφορα τέτοια. Ναι. Και πάλι δεν μ' άρεσε όμω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μ' άρεσε, ξέρει τώρα, το κάψιμο ρε παιδιών, ώρε μέχρι τα ξημερώματα και κάθε μέρα δουλεύαμε τότε. Mm. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή βέβαια, ένα. Βέβαια, άλλε εποχέ. Τέλο άλλε εποχέ. Λοιπόν, και είπα ότι δεν γίνεται, πρέπει να τα αλλάξω αυτό. Πόσα ε... χρόνια έκατσε όλα αυτά τα μαγαζιά τη νύχτα που λέμε. Δεκαετία τουλάχιστον. Ναι. Ταυτόχρονα έκανε τα δικά σου με τα ροκ, ναι, και έκανα, την jazz μετά. Τα... Αυτά δεν τα άφησα ποτέ. Τα έκανε τα απλά τα έκανε σε παρελθόν τα χρόνια. Και λοιπόν μετά τη δεκαετία τι μετά γίνεται. Μετά τη δεκαετία δε. βλέπω ότι δεν γίνεται να δουλέψω εγώ σε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχω μία πρόταση. Ήταν φίλο μου ο Νίκο ο Αντίπα, ο ντράμερ και εσύ που δυστυχώ ο άνθρωπο έχει φύγει ναι. πρόσφατα. Και μου λέει η Ρεσία έχει ξεκινήσει ένα οδείο. Θέλει να έρθει να διδάσκει. Το άκουσα ω challenge, ξέρει, ω ενδιαφέρον. Και του είπα ναι. Ξεκινάω στο 2 και συνειδητοποιώ ότι αυτό μου ταιριάζει περισσότερο. Mm. Οπότε συνειδητοποιώ ότι πρέπει να δουλέψω συνδυαστικά με τη δουλειά ώστε να μην έχω ανάγκη τη βραδινή δουλειά. Mm. Mm. Λοιπόν, και είπα να μην δουλέψω βράδυ σε μαγαζιά τέτοιου είδου και να δουλέψω με ανθρώπου που είναι. στέκονται λιγάκι διαφορετικά στα ρεπερτορία και στι μουσικέ, α πούμε. Mm. Δηλαδή, δούλεψα με τον Βαγγέλη τον Γερμανό. Mm -hmm. Δούλεψα με τον Ροφέντο Ντομπερίδη. Mm. Δούλεψα και δουλεύω τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη. Με το, το Μίλτο Πασχαλίδι. είστε χρόνια. Με το Μίλτο Πασχαλίδη. το Μίλτο είμαστε 22 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Είμαστε 22 χρόνια κάνοντα βόλτα την Ελλάδα πάνω κάτω. Ναι. Και σταθερά. Ε, Τυχογραφώντα του δίσκου. Εντάξει, τι να σου πω για το Μίλτο, το ξέρουν όλοι και το ξέρετε όλοι ποια είναι η φάση ναι. του. Πολύ άξιο καλλιτέχνη. Πολύ άξιο συνεργάτη. Πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσε να μην ε, ήταν εκεί μετά από 22 ε, <laughs> χρόνια μαζί <laughs> τώρα. Ναι, ακριβώς. Και παράλληλα έχω ξεκινήσει πιο πριν τη διδαχή με το ΩΔΙΟ. Δηλαδή, στο 2 είμαι γύρω στα 30 χρόνια. Που σημαίνει ότι είσαι από τι πρώτε περιπτώσει δασκάλων. Ακριβώ. Όπου ο Νάκα, να πούμε, σαν ο 2 έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα ναι, ναι. στο μοντέρνο το λεγόμενο τραγούδι και στο μοντέρνο λεγόμενο τμήμα, εισαγάγοντα αρκετέ κατευθύνσει. Ακριβώ. Και μέσα εκεί λοιπόν. Εντάσσεσαι. Εντάσσομαι, ναι, και πραγματικά ήταν το πρώτο ο το οποίο αρχίζει και διδάσκει mm. άλλα όργανα. Πιο μοντέρνα όργανα, υποτίθεται. Ναι, και jazz ε, Το υποτίθεται για ε, το μοντέρνο όργανα. Ακριβώ. Ναι, ναι. Και τζαζ και θεωρίες και πιάνο, jazz και τύμπανα και ροκ και jazz και οτιδήποτε ναι, και λάτι. Ναι. Οπότε ερχόμενο εκεί ο οποιοδήποτε σπουδαστή έπαιρνε πια μια γνώση mm. πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μου έκανε πολύ ενδιαφέρον εμένα, ναι, γιατί παράλληλα λίγο σαν να με αναγκάζει να επανδροθώ κι εγώ καλύτερα. Βέβαια. Τι διδάσκοντα ναι. αρχίζεις και αναζητάς ε, κι εσύ κι άλλους ε, Βέβαια. Τροπούς, και είναι πράγματα ναι. που δεν είχα σκεφτεί. Mm. Και μου έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό τα οποία υποθέτω ότι εντάσσονται με έναν τρόπο και στο παίξιμο. Κοίταξε, σίγουρα έχει αλλάξει το παίξιμο μου πάρα πολύ από τότε. Δηλαδή με την έννοια πίσω από αυτή τη δράση. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε τα βλέπεις πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή τα βλέπεις πιο σφαιρικά και τα βλέπεις με ένα άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά τον καθένα που έρχεται και σου εμπιστεύεται τον ήρω του κατά επέκταση να μάθει ένα όργανο. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ας πούμε, ανθρώπων που όταν λένε ότι θέλω να μάθω ένα όργανο Εννοούν πολλά πράγματα. Mm. Που δεν τα λένε ακριβώ, γιατί δεν τα ξέρουν ακριβώ. Οπότε εκείνη τη στιγμή σου εκμυστερεύονται ένα όνειρό του, α πούμε. <laughs> είτε όντως. λίγο να αισθάνονται τον εαυτό του ότι θα θέλανε να είναι σε μια παρέα και να παίζουν κι αυτοί μαζί, mm. είτε να είναι σε ένα πάλκο που να του βλέπει ο κόσμο. Αλλά και απ' την άλλη, μια αυτογνωσία όσον αφορά το σώμα του, πώ μπορεί να παίξει ένα όργανο. Όταν βρισκόμαστε σε μία συναυλία και παλιότερα, παλιότερα, νομίζω ότι δεν γινότανε τόσο. Τώρα που έχουμε τόσους μουσικούς, εκπληκτικούς ναι, 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 μουσικούς, ναι, 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 σε τραβάει το να βλέπεις ένα δράμερ, ένα ναι, κρουστό. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, συνοδεύει όπως ο καθένας, αλλά όταν έρχεται η στιγμή του σόλο και δίνεται πια ο χώρος έτσι, γιατί παλιότερα δεν δινόταν. ο χώρος αυτό ήταν όλο πάνω στον ερμηνευτή. Τώρα έχουμε τόσους μουσικούς εκπληκτικούς που και ήδη οι, οι ερμηνευτέ. Που είναι πιο μπροστά, έτσι γιατί τραγουδάνε το τραγούδι, είναι αναγκαστικά πιο μπροστά, δίνουν χώρο στο μουσικό. Εκεί μα τραβάει λοιπόν το βλέμμα. Ναι, βέβαια, βέβαια δεν το συζητάω εννοείται. Και έχει αλλάξει αυτό. Έχει και έτσι αλλάξει. μπορεί και να έχει εμπνεύσει πολλού παραπάνω ανθρώπου να ασχοληθούν με αυτό το όργανο όπω τότε εσύ επιτυρικά. Ήθελε να το κάνει. Για να έρθουμε τώρα στη διδασκαλία. Το σώμα μας ανακαλύπτουμε τι μπορεί να βγάλει ακριβώς. σαν μουσική. Με τα κρουστά ειδικά είναι η αρχή νομίζω, γιατί το σώμα μας είναι ένα κρουστό. Ακριβώς. Ξέρεις τι γίνεται, η κρούση έχει μια αμεσότητα πολύ μεγάλη. Ναι. Δηλαδή αυθορμήτως μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Mm. Η κρούση, η ευθέρετη κρούση όμως δεν σημαίνει ότι δίνει και ρυθμό. Δηλαδή μπορεί να κάνω κρούση, εγώ χτυπάω διάφορα πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγάλει και ρυθμό. Οπότε ξαφνικά εντάσσεσαι σε ένα σύστημα το οποίο λέει ότι για να βγάλεις ένα ρυθμό θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια χτυπημάτων. Που είναι εντάσσεται μέσα σε ένα χρόνο. Mm. Δηλαδή μια σταθερότητα χτυπημάτων. Που από εκεί και πέρα το αναλύει και αρχίζει και υποδιαιρεί το χρόνο αυτό ώστε να μπορεί να έχει διάφορε προσεγγίσει ρυθμικέ. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω, φαίνεται λιγάκι θεωρητικό αυτό που λέω. Όχι, το είπε το θεωρητικό, κατά τη γνώμη μου έτσι. Ναι. Και εύχομαι και εσεί που μα ακούτε να το αισθάνεστε έτσι. Το είπε με τον πιο απλό τρόπο. Ναι, ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό Δηλαδή να πάμε να το δούμε αλλιώ. Χρόνο. Τι είναι ο χρόνος Ο χρόνος ε... είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν υπάρχει έτσι Εννοείται υπάρχει από τη στιγμή Που εμείς απέναντί του Έχουμε μια συνέπεια Δηλαδή μια επανάληψη Η επανάληψη καθορίζει το χρόνο Δηλαδή θέλω να πω αν κάνω εγώ αυτή την κρουζή Αυτό δημιουργεί μια σταθερότητα Γιατί το ένα χτύπημα από το άλλο Έχει μια χρονική mm. ένα space ένα διάστημα, ένα διάστημα Το οποίο είναι συγκεκριμένο Εάν αυτό το πράγμα το κάνω Απλά κρού αφηρημένα. Ακριβώ. Παρορμητικά. Παρορμητικά και αφηρημένα. Τι έχει να κάνει αυτό που έλεγαμε ναι. πριν, δηλαδή με το πώ ο καθένα αντιλαμβάνεται το τι μπορεί να κάνει ω οργανισμό. Το είχε πει πολύ ωραίο ο και νομίζω στη μουσική ποιητική, σε αυτή τη σειρά διαλέξεων που υπάρχουν μέσα σε βιβλίο κάτι χρόνια τώρα, που μιλά για την μουσική ότι είναι δηλαδή μια τέχνη που οργανώνει ουσιαστικά το χρόνο. Ακριβώ. Και έχει πει και ένα άλλο που πολύ καλό, ότι όσο μια μουσική είναι οργανωμένη, mm τόσο πιο ελεύθερη φαίνεται. Για να επιστρέψουμε εδώ στο ρυθμό. Λοιπόν, έχουμε τον Πεντήρ εδώ, όπου ακούσατε τον Ηλία να μας δίνει παραδείγματα με το ρυθμό. Τώρα, το να είναι κανείς ρυθμικός την ώρα που μπορεί να τραγουδάει μόνος του ή να τραγουδάει με ένα σύνολο ή να μην το πω σύνολο, να πω με μια παρέα, με ένα φίλο του. Ναι, ναι, ναι. Καμιά φορά ξέρετε τι... Θα ήθελα κι εσείς να το σκεφτείτε. Όταν τραγουδάμε χωρίς να έχουμε συνοδεία οργάνου, Ξέρετε, αυτό σχέδια τώρα, ε. Ναι. Βιαζόμαστε να μπούμε στην επόμενη φράση. Δεν παίρνουμε τι παύσει. Ναι, δεν ναι, ναι, δίνουμε ναι. αυτό το χρόνο. Κάτι γίνεται εκεί, ε. Κύριε, να δεις θα εκεί μου πει που... τώρα: Υπάρχει λόγο. Ναι, ε, έτσι μα αρέσει να το τραγουδάμε όπω. Αλλά λέω εγώ τώρα, δεν θα ήταν πιο. Κύριε, ο καθένα. Ε, ενδιαφέρον να παίρνουμε και μια ανάσα. Βιαζόμαστε δηλαδή να μπούμε στο τραγούδι. Εννοείται ότι η ανάσα είναι μέρο τη Δηλαδή, εννοείται ότι οι παύσει είναι ναι, μέρο τη αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να το καταλάβει ο διευθυνόμενο. Mm. Γιατί μπορεί να σου πει ότι ξέρει κάτι, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω. Ναι, αυτό και εγώ είπα τώρα. <laughs> άσε μα τώρα, <laughs> τώρα. τι μα κοτίζει. Ναι, ναι. Δηλαδή ανάσεις, ναι, Τι ανάσχεση είναι. Εγώ ναι, παίρνω όταν δεν το κάνω αυτό. Όμω ο ρυθμό αυτό, πώ μπορεί να είναι χρήσιμο σαν σκέψη και σε άλλα πράγματα στη ζωή μα. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε τώρα. Δηλαδή, σε άλλα πράγματα στη ζωή μα. Mm. Καταρχά, θέλει μία πειθαρχία και μία έννοια μελέτη. Το θέμα είναι ποια είναι τα δεδομένα και τι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη μελέτη και την έννοια. Ποια είναι τα δεδομένα, δηλαδή πώ θα αποκτήσουμε τη δεξιότητα, α πούμε. Πρέπει να μάθει το αντικείμενο που σιγά σιγά το μαθαίνει με απλά βήματα και γίνονται πιο πολύπλοκα μέχρι αυτό το πράγμα να αφομοιωθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Να αφομοιωθεί η πληροφορία. Mm. Βλέπει ότι κάθε ένα έχει το δικό του χρόνο αφομοίωση. Έχω δει πολλά πράγματα, πολλέ διαφορετικέ περιπτώσει α πούμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφομίων κατευθείαν. Mm. Αυτό που λέμε πολλέ φορέ ταλέντο είναι αυτό που παίρνει την πληροφορία συνήθω και τα αφομοιώνει κατευθείαν. Όμω, αν χρειαστεί να την αναπαράξει, μπορεί και να μην μπορεί. ή να βαριέται, επειδή θεωρεί ότι είναι εύκολο. Συνήθω δηλαδή αυτά τα ταλέντα, συνήθω, δεν συνεχίζουν. Και βλέπει άτομα τα οποία είναι πιο πειθαρχημένα, χωρί πολλέ μεγάλε προσδοκίε και πάνε πιο καλά. Ναι. Mm. Γιατί είναι πειθαρχημένα και δουλεύουν. Αυτό είναι το σημαντικό βέβαια το κατά πόσο μπορεί ο άλλος να δεχθεί αυτή τη δουλειά, εκεί δείχνει ότι το όνειρό του είναι ισχυρό και ναι. πραγματικά αυτό που κάνει το θέλει. Τελικά αυτή η πειθαρχία ίσως να έχει να κάνει και με το πόσες ώρες μπορείς να διαθέσεις ακριβώς, αυτό που... Ακριβώς, mm. ακριβώς. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ξέρω εγώ, πάντα να μελετάει, πάντα. Ναι. Η μελέτη για μένα δεν είναι ότι το κάνω γιατί θέλω να προχωρήσω εκτός από αυτό, δηλαδή δεν είναι η αγωνία του πότε θα φτάσω. Είναι η ισορροπία τη αυτογνωσία αυτού του πράγματο που κάνω. Κοίτα, δεν είναι μόνο αυτό που κάνει εσύ, αν μου επιτρέψει. Από το λίγο που σε έχω ζήσει και σε έχω καταλάβει, αναζητά καινούργια όργανα, ψάχνει πράγματα αυτό συνέχεια ναι, 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 όμω. Ναι, 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 αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να τερματίζω πράγματα με την έννοια ότι και καλά προσωπικά στοιχήματα, όσο να δουλεύω πιο μουσικά. Ναι. Να έχει ανταπόκριση αυτό το πράγμα και να έχει ένα space, δηλαδή να παίζει σε κάποιον κάτι που να είναι πρόταση. Πάντω, Ηλία είσαι από τι περιπτώσει κρουστών που μπορώ να κάθομαι να του ακούω χωρί απαραίτητα. Και μιλάω για αυτά τα κρουστά, δηλαδή την τραμ και αυτό το υπέροχο όργανο που μα φέρει, Το πρόδωσα ήδη, γιατί ναι, ήθελα ναι. να γίνει πιο έκπληξη, ναι, αλλά ναι. δεν φυλάζει ναι. τώρα. Δεν ε, που μπορώ να σε ακούω χωρί να μου λείπει η μελωδία. Ναι. Κοίταξε τώρα τι γίνεται αυτό, η τεχνολογία εδώ. Και επειδή ασχολούμαι και πολλά χρόνια με την τεχνολογία, βοηθάει στο να δημιουργήσει καινούργια περιβάλλοντα μέσα από την κρούστη δηλαδή, να χρησιμοποιείς άλλους ήχους που μπορεί να μην είναι δεχομένως drums, ας πούμε, και να δημιουργήσει ένα άλλο περιβάλλον. Mm. Εγώ έχω φέρει τώρα εδώ πέρα ένα οργανό, το οποίο... Πώς το λες? Αυτό λέγεται Octabat. Βλέπει mm -hmm. Βλέπεις ότι αυτά τα τετραγωνάκια, οι έδρες που έχει από πάνω του, έχει τη δυνατότητα του καθένα από αυτά να το κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, είτε να το κουρδίσει σε άλλη τονικότητα, είτε να αλλάξει τον ήχο του, ή να, ή να μην επαναλαμβάνει την πληροφορία που θα του δώσει και πάει λέγοντα. Από εκεί πέρα, τώρα φτιάχνει ένα συνδυασμό ήχο που σε αφορά και σε ενδιαφέρει και το κάνει για μένα κομμάτι. Αυτή είναι η βάση του σχήματο που έχουμε την αγγλική του Μπανάκη. Ναι, το του Τζαστροόνικα Καρδάκη. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και έχει επεκταθεί και με στίχο και με θέση κοινωνική απέναντι στο στίχο κλπ. Τώρα, αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα που βλέπει εδώ μπορεί να δώσει ένα περιβάλλον. Θα προσπαθήσω να το κάνω δηλαδή. Mm -hmm. Αυτό τώρα... Με ένα χτύπημα το κάνω σε όλο αυτό. Με ένα τώρα, χτύπημα. Να πούμε. Δηλαδή, αυτή είναι μία λούπα. Λούπα είναι όταν φτιάχνει ναι. ένα πράγμα, ένα αποτέλεσμα και επαναλαμβάνεται. Μια δικιά μου λούπα δηλαδή. Δεν είναι δανεική λούπα από κάπου. Την, την έχει χτίσει με νότα-νότα, το πω ακριβώς, έτσι τώρα. Ακριβώ. Και έχω φτιάξει αυτό το περιβάλλον που πάνω σε αυτό το περιβάλλον μπορώ να παίξω και άλλα για να δώσω αυτή την ναι. αίσθηση ναι. τη εξέλιξη. Αχ, είναι υπέροχο αυτό το όργανο. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο να πάρω. το λέω στον αέρα. Ξέρει τι, αναρωτιέμαι. Αυτό είναι ένα όργανο που θα μπορούσε κανεί κάποιο αρχάριο με αυτά, όπω εγώ, ναι. να ξεκινήσει με αυτό αντί για drums. Δεν είναι ότι ευκολότερο, με την έννοια ότι θέλει μια γνώση αυτό. Ναι. Την οποία η γνώση αυτή έχει να κάνει με άλλα πράγματα, δηλαδή με τεχνολογία εννοώ. Αν ξέρει μουσική όμω, μπορεί. Δεν είναι να... απαραίτητο. Μπορεί... Α, ναι. Ναι, ναι δεν Αλλά, ε, δηλαδή, είναι απαραίτητο. Άρα δηλαδή πρέπει μια... να έχει γνώσει τεχνολογία γι' αυτό. Ναι, δυστυχώ ναι. Α ναι. Κοίταξα, Ας να δεις... γυρίσουμε στην τράπεζα. <laughs> λοιπόν. Θα σου κάνω κάτι εδώ. <laughs> με τον Πεντή. Ε, Δεν ξέρω αν θα ακουστεί εύκολα καλά. Mm. Α, ωραία, ωραία. Τέλεια ναι. Εδώ η βασική προσέγγιση είναι να διαχειριστείς δύο πράγματα. Το ένα είναι το χρόνο που είπες και που λέγαμε και το άλλο είναι η τονική διαφορά. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πέσω κάποιε αξίε που έχουν να κάνουν με το χρόνο, α πούμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν παίξω εγώ αυτό. Α, και μετά λε σε ποιο σημείο ακριβώ τη μεμβράνη θα πάω. Αλλά στο ναι. 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 Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο συνδυασμό των πραγμάτων είναι αυτό που βγάζει το ρυθμικό pattern. Mm. Δηλαδή, ένα βασικό pattern, α πούμε, για να γίνει, χρειάζεται συνήθω δύο ήχου. Ένα ντουμ και ένα τά. Ναι. Οπότε, εάν... αυτό, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το ντουμ, οπότε έχουμε ήδη ένα pattern. Τώρα, αυτό χρησιμοποιώ εγώ δύο διαφορέ. διαφορές. Mm. Όταν θα χρειαστώ όμως μέσα σε αυτό το pattern, το οποίο έχει μια ροή ρυθμική να διαχειριστώ και τις αξίες, τότε μπορεί να γίνει... Να ε, τον Μικρότερε αξίε. Αυτό είναι ένα αυγό που λέμε. Μπράβο. Διατήρησε μια σταθερότητα εκεί που σε βολεύει και παίξε εσύ το δικό σου αυγό. Θέλεις και θα πέσω μήπως... εγώ από πάνω. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάντα έχω την αγωνία και σε κοιτάω στα μάτια, αλλά αυτό είναι το παίξιμο τελικά. Έστω και για κάτι. Ξέρετε, τόσο απλό. Έχω πάντα την αγωνία. Πω πω με φύγει από το ρυθμό, Πω πω με φύγει από το ρυθμό. Γιατί εγώ έρχομαι και από ένα όργανο, το πιάνο, ναι, ναι, που ναι, ναι. καταλαβαίνει τώρα και δεν έχω παίξει τόσο πια. Ναι, 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 ναι. Έχω παίξει έτσι με φιλικά σχήματα κτλ. Αλλά ναι. δεν είναι ότι έχω την τριβή που έχει ένα επαγγελματία και πάντα έχω την αγωνία. Μη φύγει, μη φύγει, με φύγει <laughs> από το ρυθμό. <laughs> Όλα ναι, να είναι ναι, εντάξει. Ναι. Κοίταξε τώρα αυτό που λε έχει ενδιαφέρον γιατί. Από τη μία αυτό το εκφράζει με άγχο, αλλά και από την άλλη αυτό το πράγμα θα μπορούσε να ήταν με άλλη προσέγγιση. Δηλαδή με την έννοια ότι να αισθανθεί το ρυθμό. Ναι. Αυτή την επανάληψη, δηλαδή να αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο και να διαχειριστεί αυτή την κίνηση. Ναι. Αυτό θέλει, ξέρει, τη χαλαρότητα μια άλλη συνθήκη. Ακριβώ. Αυτό είναι ο στόχο πάντα. Αυτό είναι, ναι, ναι η απόλαυση τη μουσική. Ακριβώ. Πρέπει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα μέσα μα. Δηλαδή αυτή η επανάληψη και το πώ θα αισθανόμαστε αυτή την επανάληψη. Όχι να μας κατά καταδυναστεύσει δηλαδή. Μην τύχων και κάνω λάθο. ανέφερες νωρίτερα τον Νίκο, τον Αντίπα ναι. που έφυγε νωρί και ναι. ένας στενάχουρη. εκπληκτικός με, με, συνθέτης και εκπληκτικός ντράμερ, έτσι, με ιστορία και με το που το είπες πριν, μου έκανε εικόνα έτσι το μυαλό μου να παίζετε και οι δυο σας ντράμερ Παίζαμε και οι μας. Δηλαδή με τον Νίκο, εγώ το γνώρισα πριν γίνει συνθέτης συνθέτηση γνωστό, mm. παίζοντα παίζοντας με τον Σόκρατο, ναι. Λοιπόν, ως ντράμερ. Και πολλές φορές πήγαινα στο σπίτι του και παίζαμε μαζί με διάφορα practice πάντα και τέτοια. Και συζητούσαμε πάρα πολύ με τον ίδιο Άλλο κουρδισμένο, ξέρει, με τι ναι, πακέτε. Δεν είναι συνέχεια Ναι, ναι. Και τώρα πώ το συνδέω με αυτά όλα εδώ που λέμε και με το μικρό έτσι αυτοσχέδιο παίξιμο και με του μαθητέ σου. Που παίζουν όλοι μαζί. Ακριβώ, ακριβώ. Εδώ είναι να μιλήσω για το αυτό. Πόσο το πόσο όμορφο είναι από τέτοια ηλικία και έχουν αυτή την ευκαιρία πια τα παιδιά έτσι ναι. και τη δυνατότητα από νωρί να παίζουν. Να μιλήσω λιγάκι για αυτό το project, γιατί περί project πρόκειται. Mm -hmm. Δηλαδή είναι ένα project τη Yamaha αυτό. Το οποίο απευθύνεται σε ηλικίε δημοτικού, όπου γίνονται ομαδικά μαθήματα παίζοντα drums. Το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό, έχω κάνει σεμινάρια γι' αυτό και το τρέχω γύρω στα 7-8 χρόνια, χρόνια στον ΑΚΑ. Στο, στο Διοφύλλο τη ΝΑΚΑ δηλαδή. Στο Α, κέντρο, να πούμε έτσι, στην υποκράτωση. Στο κέντρο, γιατί εκεί χρειάζεται ένα minimum προδιαγραφών. Δηλαδή θέλει πολλά σετ. Ναι. Οπότε αυτά τα σετ είναι ηλεκτρονικά για να μπορεί να ελέγχεται η ένταση. Γιατί φαντάζομαι τώρα τρία ακουστικά σετ με ναι. που είναι ευαίσθητη την ακοή του. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό ξεκίνησε σιγά-σιγά. Έχει μια δυσκολία γιατί το κάθε μικρό που έρχεται αισθάνεται ότι η τραμ είναι ένα όργανο το οποίο θα βγάλει τα παθημένα του. <laughs> δηλαδή θα τα σπάσει όλα. Τώρα ήρθαμε εδώ να <laughs> παίξουμε <laughs> μέχρι... Έτσι, έτσι. Ναι, ναι. Πρόσε να δεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει να τους το χαλάσω πολύ αυτό, τη διάθεσή τους. Απλά σιγά σιγά με ενδιαφέρει να τους οργανώσω όσον αφορά ότι αυτό γίνεται και με άλλον τρόπο. Ναι. Και αυτό τώρα όσο προχωράμε και βλέπουμε ότι ο καθένα μπορεί να παίζει παράλληλα με κάποιον άλλον, αλλά παρέστηκε η προσέγγιση, mm. αρχίζουν και του αρέσει αυτό. Γιατί δεν παίζει ο καθένα το κόσμο του. Mm. Παίζουν όλοι μαζί και παίζουν και συγκεκριμένα. Έχει ναι, δηλαδή, ο ένα το νου του στον άλλο. Ναι, βέβαια. Και διαβάζουν και νότε, δεν είναι. παίζουν έτσι γενικώ πίσω από μια πληροφορία. Και είναι και πειθαρχημένοι, γιατί πρέπει να παίξουν επάνω σε μετρονόμο. Δηλαδή είναι σούπερ. Αποδίδει πάρα πολύ αυτό. Mm. Σκέφτομαι, α πούμε, καμιά φορά τα δικά μου. Με την έννοια ότι εγώ στι αυτέ ηλικίε ούτε καν. Mm. Έτσι. Και τώρα βλέπει, α πούμε, δεκάρια, δωδεκάρια mm. χρονών. Mm. Mm. Και πέσουν σούπερ. Φαντάσου αυτή πω θα είναι 18. Ε, βέβαια. Όταν και Πόσο έπουνε... καλό κάνει στο μυαλό όλο αυτό. Ακριβώ. Γιατί ξέρει τι, αυτό που σκέφτομαι πάντα, και μου αρέσει τόσο πολύ στην drums, είναι ότι κάθε χέρι, κάθε πόδι παίζει άλλο πράγμα. Ακριβώ, ναι, ναι, ναι. Σκέψτε τώρα τι καλό κάνει αυτό στον ναι, εγκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Ε, μα έτσι δουλεύουμε με layers. Δηλαδή προσπαθούμε να ελέγξουμε layers, α πούμε. Όταν παίζω εγώ με τα δύο χέρια, ναι. έχω ένα layer. Όταν βάλω όμω και το πόδι, αρχίζει και επεκτείνεται αυτό. Όταν βάλω και το άλλο πόδι, επίση. Όταν το χέρι το ένα παίζει ένα άλλο, mm. γίνεται split. Δηλαδή χωρίζει το μυαλό σου στα τέσσερα. Mm. Αυτό θέλει εκπαίδευση αφενό και αφετέρου θέλει και προσοχή το πώ θα προχωρήσουν τα steps. Η εξέλιξη δηλαδή. Ώστε να μπορεί ο άλλο να το παρακολουθήσει. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να του βάλει μια δυσκολία η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό. Δηλαδή, του δίνει, πούμε, τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι κοντά στα προηγούμενα για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Ναι, ναι. Όπω γίνεται έτσι κι αλλιώ η διδασκαλία ναι, ενό οργάνου. Ναι, ναι. Αλλά καμιά φορά ξέρει, είναι μερικά παιδιά, α πούμε, που άλλο βλέπω και ναι. καταλαβαίνω και άλλο βάζω τον εαυτό μου σε μια συνθήκη να το παίξω κιόλα. Ναι. Ναι. Συνήθω τα καταλαβαίνουμε πιο εύκολα. Ναι. Όταν πάμε να το παίξουμε, mm -hmm. βλέπουμε μια άλλη είδου δυσκολία. Ηλία, έρχονται και μεγαλύτερε ηλικίε μαθητέ. Εννοείται. Όχι σε αυτό το πρόγραμμα, βέβαια. Ε, όχι, ελληνικά λέω. <laughs> Έχω αντιμετωπίσει διάφορε ηλικίε. Έχει. Αντιμετωπίσει. Mm -hmm. Με πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, είχα κάποτε ένα δικαστή, α πούμε. Είχα ένα αρχιτέκτονα. Είχα ένα πολιτικό-μηχανικό. Ναι. Είχα ένα δικηγόρο, ο οποίο έφερνε και την κόρη του και κάνανε μαζί. Μετά σταμάτησε ο μπαμπά και συνέχισε η κόρη. Έκανα σε ένα παιδί που μετά το είδε η μάνα και μου λέει, Μήπω να κάνω κι εγώ η μάνα του χορεύτρια. Δηλαδή, εξοικειωμένη εννοώ με το ρυθμό. Και λέω και βέβαια έκανα και στην ε, μαμά και στο γιο. Μετά το είδε και ο πατέρα και λέει: Ρε, να κάνω κι εγώ. Έκανα και στου τρει. Κάθε ένα ξεχωριστά. Όχι μαζί. Έρχονται κυρίω άντρε. Ναι, για να μάθουν. Όχι, όχι δρα... πια, όχι πια. Έρχονται και γυναίκε. Ναι, έρχονται γυναίκες, και γυναίκε και μερικέ είναι και πολύ καλέ. Βάζουν τα γυαλιά, δηλαδή, στου άντρε. Ναι. Τι διαφορά έχει η ντράμ με τα άλλα τα κρουστά που λέμε. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή τη συζήτηση ναι. μα. Άλλο ντράμερ, άλλο κρουστό. Το λέμε εμεί τώρα όμω άτυπα για να διαχωρίσουμε κάποιε φορέ το μουσικό μέσα σε μια μπάντα. Κοίταξε να δεις, τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τι εννοώ. Κάποτε λέγαμε ότι ένας drummer παίζει ένα drum set. Αυτό το set πλέον δεν είναι στάνταρ. Έχει εμπλουτιστεί πολύ. Έχει εμπλουτιστεί και μπορεί να το διαμορφώσει ο καθένα όπω θέλει. Mm. Επίσης Επίση, αυτό παίζει κρουστά. Μπορεί να παίζει ένα κρουστό, αλλά μπορεί να παίζει και μούλτι κρουστά. Δηλαδή πολλά κρουστά. Οπότε εδώ αρχίζουν και τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Βέβαια, ο drummer Προσεγγίζει πίσω από το όργανο τη ντράμ. Άσχετα αν μπορεί να μην το αλλάξει το όργανο τη ντράμ και να παίζει όπω το κλασικό όργανο. Είναι θέμα ηχοχρωμάτων. Τι αρέσει στον καθέναν. Δηλαδή τα κρουστά βγάζουν ένα άλλο ήχο. Επίση τα κρουστά χρησιμοποιούμε πολλέ. τα χέρια, χέρια... μα. Αυτό, Όχι την παλάμη. Ναι, ναι. Αυτό ο κρουστό μπορεί να παίξει ντράμ ή, και ή ναι. θέλει και... άλλη εκπαίδευση ντράμ. Θέλει και εκπαίδευση άλλη. Mm. Δηλαδή είναι διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Αν είναι όμω ένα καλό κρουστό μπορεί να παίξει και drums. Βέβαια θα έχει μια αίσθηση του ντράμερ κρουστού. Ναι. Αλλά πολλέ φορέ είναι οκ okay για αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται επιτίδευση σών και καλά, α πούμε. Η jazz, ανέφερε και το σχήμα σου με την Αγγελική, την ναι. Τουμπανάκη που τραγουδάει jazz και άλλα, αλλά και jazz. Σου επιτρέπει περισσότερου αυτοσχεδιασμού και πειραματισμού με το ρυθμό. Κοίταξε, η jazz είναι κατεξοχήν στυλ αυτοσχεδιασμού. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που ασχολείσαι με την τζαζ εννοείται ότι μαθαίνει να το σχεδιάζει. Ναι, εννοώ ότι σε εντριγκάρει αυτό... περισσότερο στο να παίζει. Εννοείται. Θέλω να ρωτήσω. βέβαια, γιατί το μυαλό δεν στέκεται ποτέ. Είναι Συνέχεια σε κατηγορήσει και το που θα το πα το πράγμα. Πάντω έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ο μουσικό ενό οργάνου που παράγει μελωδία, έτσι σκέφτεται μελωδικά σχήματα που εμπεριέχεται ο ρυθμός, αλλά εσείς ρυθμό, αλλά εσύ σκέφτεσαι μόνο ρυθμό. Τι ξέρω εγώ. Ναι, Σκέφτεσαι μόνο ρυθμό. Και αυτό, αλλά και ηχοχρωματικά με ενδιαφέρει να δημιουργώ περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι ανάλογα στο που κινείται να. να... Ακριβώ. Ναι. Σε ποιε περιοχέ. Αυτό ξεσυγίνεται πίσω από την Τζαστρόνικα. Εκπαιδεύτηκα σε ένα πράγμα το οποίο ήταν σαν να ξεκινάγα καινούριο όργανο. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου εύκολο. Και συνεχίζει να μην είναι εύκολο. Απλά τα πρώτα χρόνια είχα φαΐτα. Δηλαδή με την έννοια ότι μελέτη, μελέτη, μελέτη. Ας πούμε στο τραγούδι μας, στο τραγούδι που ακούμε κυρίω, επειδή έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες... είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο. Δηλαδή δεν έχει τόσο Ακριβώς. πολύ Ακριβώς. μεγάλη ελευθερία Ακριβώς. να κάνει πράγματα. Κάνεις performing. δηλαδή κάνεις αυτό που πρέπει. Ναι, ναι. Δηλαδή. Οπότε εκεί υπάρχει μια διαφορά και υπάρχει και πλούτο έτσι, έτσι κι αλλιώ. Ανοίγονται πολύ, πολύ, πολύ δρόμοι. Θέλω να σε ρωτήσω mm. μία μελωδία ενό τραγουδιού, για παράδειγμα, ενό κομματιού, ό,τι θέλει, μην το περιορίσω στο τραγούδι. Πώ εκεί θα έδινε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μα ακούει τώρα και να μην έχει τόση σχέση με τη μουσική και να πει να. Ο ρυθμός, η σημασία του ρυθμού είναι αυτή στη μουσική. Αλλάζοντας το ρυθμό θα γινόταν αλλιώ η μελωδία, για παράδειγμα. Ναι. Το τέμπο επίσης έχει σημασία. Εννοείται. Επίσης εκείνο που έχει σημασία έχει να κάνει και με αυτό που κάναμε πριν, με το ντουμ και το τά. Οι mm. Η άλλη του ντουμ και του τά θα βγάλει ένα άλλο αποτέλεσμα. Επίση, mm. Επίσης το πόσο γρήγορα θα το παίξω αυτό επίσης θα βγάλει άλλο αποτέλεσμα. Αλλά όλο αυτό που γίνεται, γίνεται για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον. Το οποίο αυτό το περιβάλλον το κάνεις γιατί θέλεις κάτι να ακούσει συγκεκριμένο. Εκτό mm. Εκτός αν είναι εντελώς αυτό σχεδιαστικό. Αλλά αυτό ο σχεδιασμό δεν σημαίνει ευθερεσία. Δηλαδή, ωστόσ, Πάντα χρειάζεται μια βάση. Εννοείται και μια φόρμα. Mm. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι τζαζιμοσλοί μαθαίνουν να δουλεύουν πάνω σε φόρμα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν είναι τυχαίο, mm. είναι μέσα από γνώση προκύπτει το τυχαίο, το οποίο το κάνουν μουσική μουσικοί όμω αυτό. Δηλαδή. Mm. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που με πριν, πόσο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πες ότι παίρνουμε το μοτίβο αυτό. Τη συμφωνίες του Μπετόβεν το τα-τα-τα-τα ναι. ας πούμε που δεν χρειάζεται καν να βάλω μελώδια βλέπεις ναι, και αμέσω ναι. έχουμε καταλάβει νομίζω γιατί ναι, μιλάμε ναι, ναι. Αν άλλαζε το ρυθμό εκεί πώς θα μπορούσε να γίνει Κοίταξε αυτό το τα-τα-τα-τα που είπες έχει ρυθμικέ αξίες και τονικές αξίες Να Δηλαδή, δηλαδή mm. Το οποίο αυτό πρέπει να είναι πάνω σε μια βάση Δηλαδή είναι Κοίταξε τώρα τι δηλαδή, έκανα Μέσα στην ίδια βάση το έπαιξα με διαφορετικό τέμπο. Δηλαδή. Ναι. Οκ. Okay. Mm. Αυτό τώρα, εάν το επαναλάβω σε αυτή την ταχύτητα. Γεννάει άλλα πράγματα. Ε, ναι, ναι. Καταλάβει. Αυτό είναι το challenge που δημιουργεί. Αυτό θα έλεγε και πριν σε διακόψω, λοιπόν. Επάνω σε αυτό που κάναμε πριν, mm -hmm. δηλαδή. Αυτό είναι ένα περιβάλλον. Αυτό από μόνο του μπορεί να σταθεί και να το ακούσει. Εάν τώρα σου βάλω μία δεύτερη φωνή, αυτό μάτως αρχίζει και αλλάζει αυτό. Αυτό είναι παρμένο τώρα από το πέμπτη συμφωνία του Μετόβεν. Ναι, <σκινούει> ναι, <σκινούει> ναι, ναι. Okay. και αρχίζει και το πα αλλού. Ναι, και αρχίζει και φτιάχνει πια μετά ακριβώς, άλλα πράγματα. Δηλαδή, ε, και ανοίγονται συνέχεια πόρτε και παράθυρα. Δεν είναι πόρτε, είναι η παλέτα. παλέτα. Η, παλέτα των η παλέτα των χρωμάτων. Είναι δηλαδή ακριβώ αυτό. Δηλαδή να μάθει να διαχειρίζεται τα χρώματα. Ώστε να ξέρει τι θα βγάλει ναι. σε συνδυασμού. Ηλία, τι είναι ο ρυθμό για σένα, και έτσι να κλείσουμε αυτή ε, μα την κουβέντα. Ο ρυθμό είναι ζωή, είναι κίνηση, είναι αυτογνωσία, είναι αγάπη, πολύ. Και Αφιέρωση. Αυτά είναι. Και σε έχει κάνει έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, νομίζω. Έτσι πιστεύω. Έτσι σε βλέπω. Είσαι ναι, από του ανθρώπου που λε. Είναι καλά αυτό ο άνθρωπο με αυτά που κάνει. Είμαι καλά. Είμαι Το καλά. λέω έτσι. Ναι. Απλά είμαι καλά. Ναι. Όχι πω δεν έχω τα προβλήματά μου, ναι, αλλά καλά, εντάξει, είμαι καλά. Τώρα, αλλά είσαι... Είμαι ναι, καλά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή πάω στη δουλειά και είμαι χαρούμενο που πάω. Ναι. Δεν βαρύν κομμάτι. Του ότι τι είναι αυτό τώρα και που τρέχω και. Με οποιοδήποτε μαθητή, με οποιοδήποτε γκίγκ, δηλαδή παίξιμο εννοώ είμαι χαρούμενο. Ναι. Και ναι. να είσαι πάντα ηλία μου. Και εσύ. Και όλοι Ευχαριστ... μα. <laughs> και όλοι μα. <laughs> Ακριβώ. και να έχουμε σωστέ επιλογέ που να μα αφορούν. Έτσι. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, μου σε ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Είσαι στο επανεδύν. Μου. Μακάρι. Θα σε βλέπουμε με το μίλτο για πόσο. Αρκετά Σάββατα ακόμα. Να θέλω να έρθω γι' αυτό. Να έρθει, βέβαια να έρθει. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Λουκόπουλο που ήταν στη ρυθμίση του ήχου σήμερα. Να είστε καλά ω το επόμενο Musicast. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.